Θα ξεκινήσουμε αυτή τη συνεδρία με τον κύριο Μπερδεμπέ, ο οποίος εργάζεται στην Πανεπιστημιακή Κλινική στο Σημανόγλιο. Θα αναφέρει πρακτικά άρθρα που έχει διαβάσει με κάποιο take home message για εσάς, για το ιατρείο σας, σχετικά με την ουροδόφο κίστη και με τον καρκίνο του νεφρού. Μετά, το επόμενο ήμιση, ο κύριος Βαρκαράκης θα συντονίσει με τον κύριο Μουρμούρη άρθρα για τον καρκίνο του προστάτη και τον καρκίνο των όρχιων. Παρακαλούμε να μας διακόπτετε, να έχουμε μια έτσι συζήτηση γόνιμη, ούτως ώστε να ξυπνήσουμε πάρα πολύ ευχάριστα. Παρακαλώ, ο κύριος Μπερδεμπές. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στο πρώτο άρθρο. Νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους μας. Ουσιαστικά το άρθρο έχει να κάνει με το ποιους θα διερευνήσουμε με αιματουρία και πρόκειται για μία μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο, από 40 κέντρα. Τι λένε λοιπόν τα guidelines? Δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες σε όλα. Οι Άγγλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να διερευνούμε ασθενείς πάνω των 45 με μακροσκοπική αιματουρία, πάνω των 60 με μικροσκοπική αιματουρία δυσουρικά και λευκά. Οι Αμερικανοί όλους πάνω από 35 χρονών με μακροσκοπική ή μακροσκοπική, ενώ οι Σουηδοί δεν συστήνουν καθόλου έλεγχο σε μικροσκοπική αιματουρία. Συγγνώμη, πόσοι από εσάς με μικροσκοπική αιματουρία κάνουν έλεγχο? Να σηκώσετε τα χέρια παρακαλώ. Μικροσκοπική. Ωραία. Οπότε να δούμε τι λέει το άρθρο. Δεν υπάρχει λοιπόν ομοφωνία. Είναι μια προοπτική μελέτη παρατήρησης, όπου θέλει να προσδιορίσει τη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου σε ασθενείς με αιματουρία και ποιους ασθενείς τελικά πρέπει να διερευνούμε. 3.556 ασθενείς με αυτά τα χαρακτηριστικά ηλικίας, μακροσκοπική ή μικροσκοπική αιματουρία, εθνικότητα, ιστορικό καπνίσματος. Από αυτούς 355 βρέθηκαν με καρκίνο του ουροποιητικού. Το 89% είχε... Ναι, θα το πούμε παρακάτω. Το 89% από αυτούς είχαν μακροσκοπική αιματουρία και το 10,7% μικροσκοπική. Χωριστήκανε οι άρρωστοι με βάση ηλικιακές ομάδες. Με μακροσκοπική ή μικροσκοπική αιματουρία, με το φύλλο. Και βλέπουμε εδώ πέρα, έξω από το γκρι όλο αυτό, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα περιστατικά, είναι περιστατικά καρκίνων τα οποία θα χάνονται αν ακολουθόντουσαν τα guidelines των Άγγλων, οι οδηγίες της NICE. 10%, όπως είπε και ο καθηγητής, των ασθενών είχαν αιματουρία. Το 13,8% αυτών που είχαν μακροσκοπική και μόλις το 3,1% αυτών που είχαν μικροσκοπική. Όσο αναφορά τον τύπο του καρκίνου, συντριπτικά αφορούσε καρκίνο της κίστης με 82%, 11% RCC και ένα 7% UTUC. Δεν μπορεί λοιπόν να θεσπιστεί με βάση τη μελέτη ηλικιακό όριο σε ασθενείς που έχουν μακροσκοπική αιματουρία και πρέπει να τους ψάχνουμε όλους. Και είναι η πρώτη μελέτη η οποία έχει τεκμηριώσει ότι με ασθενείς οι οποίοι έχουν μικροσκοπική αιματουρία έχουν όμως σημαντική πιθανότητα υψηλής κακοήθειας όγκων και δι' μειοδιοιθητικών. Περιορισμοί βέβαια της μελέτης είναι η επιλογή των ασθενών, οι οποίοι είναι ασθενείς οι οποίοι αναφέρθηκαν σε δευτεροβάθμιες κέντρα υγείας, οπότε έχει χαθεί όλη η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Έτσι λοιπόν πρέπει να ελέγχουμε όλους τους ασθενείς με μακροσκοπική αιματουρία και να δίνουμε όμως προσοχή σε ασθενείς με μικροσκοπική. Ανέφερε για κάπνισμα κάτι? Όχι, όχι. Γιατί εδώ συνήθως εμείς λέμε αν είναι καπνιστής και έχει μικροσκοπική αιματουρία θα τον ψάξουμε. Αν δεν είναι, δεν χρειάζεται να τον ψάξουμε. Περισσότερους ασθενείς με μικροσκοπική αιματουρία θεωρεί ότι επειδή είναι λίγα τα περιστατικά μεν, αλλά τα περιστατικά αυτά τα λίγα είναι υψηλής κακοήθειας, αυτό έχει να κάνει σχέση με την υποκειμενικότητα του κάθε εξεταστή, αν θα τον βάλει. Και επίσης στην αιματουρία, εσύ διαβάζοντας την βιβλιογραφία που είσαι πιο νέος, για γενική ουρομορφολογία ερυθρών έχεις δει τίποτα? Διότι αυτό είναι κάτι που με τον αυτόματο αναλυτή δεν μπορείς να διαπιστώσεις. Δεν μπορείς να δεις δηλαδή αν τα ερυθρά στη μικροσκοπική αιματουρία είναι τα στρογγυλά του κατώτερου ή τα μακρόστενα από το ανώτερο. Εντάξει, πάντοτε θα πρέπει να γίνεται μικροσκόπηση γενικής ουρών. Αν είναι σπειραματικής προέλευσης, τότε πηγαίνουμε για παράδειγμα. Γιατί εγώ από το έχω ζητήσει, έχω βρει δυσκολίες σε μικροβιολόγους που θα δουν αυτό το πράγμα.
Κάποιοι νεφρολόγοι βέβαια μπορούν από μόνοι τους και το κοιτάνε, απλώς είναι κάτι που δεν πρέπει να μας διαφεύγει, έχει ξεχαστεί. Για να είναι πιο ολοκληρωμένο, μπορείτε να μας πείτε, σύμφωνα με αυτά που έχετε διαβάσει, ποιος είναι ο απαραίτητος έλεγχος? Στο άρθρο εδώ πέρα, οι εξεταστές κάνανε σε όλους τους αρρώστους κυστεοσκόπηση, διαγνωστική, όπως την έκανε ο καθένας, είτε με αναισθησία, είτε εύκαμπτη, είτε οτιδήποτε, και αξονική ουρογραφία. Από εκεί και πέρα, κανονικά, ο έλεγχος περιλαμβάνει και ένα σετ τριών κυταρολογικών. Και η ερώτησή μου. Άμα κάνεις αξονική, χρειάζεται κυστεοσκόπηση? Αν υπάρχει τεκμηριωμένο έβριμα στην αξονική, ναι, δεν χρειάζεται να υποβάλεις τον άρρωστο στην διαδικασία του να κάνει μια κυστεοσκόπηση, που μπορεί ενδεχομένως να έχει κάποιες επιπλοκές. Έστω μικρές, αλλά μπορεί να τις έχει. Μπορεί να τον οδηγήσει κατευθείαν στο χειρουργείο, αν βρεις για παράδειγμα έναν ογκωστή κύστη. Εάν είναι αρνητική. Αν είναι αρνητική, πρέπει να κάνεις κυστεοσκόπηση σίγουρα. Τα μικρά θυλώματα δεν μπορεί να τα πιάσει ούτε η αξονική ουρογραφία. Συμφωνώ, οκ. Okay. Τώρα, για ένα σύστημα που θα επιβαρυνθεί όμως από αυτό. Δηλαδή, ένα πρόβλημα που έχουμε, δεν ξέρω, σε δημόσιο νοσοκομείο είναι ότι έχουμε για 30 κυστεοσκοπήσεις την εβδομάδα χώρο και δεν φτάνουν και έχεις μια λίστα που μετά αρχίζει να μην μπορείς να κάνεις τα follow-up σου κτλ. Έτσι, και πρέπει να έχεις, δηλαδή, να λειτουργεί κάθε μέρα το κυστεοσκοπικό και να κάνει 15 κυστεοσκοπήσεις για να μπορέσεις να μην έχεις λίστα στους ανθρώπους. Αυτό στην Αγγλία το έχουν λύσει με το Hematuria Clinic, που είναι one-stop clinic, που έρχονται ένα πρωί και κάνουν την τριπλέτα αυτή, δηλαδή θα κάνουν θα δοθεί η κυτρολογική ούρων, θα γίνει flexible κυστεοσκόπηση και θα γίνει και η αξονική, παλιά κάνανε την πυλογραφία, και έτσι είναι σε one-stop, σε μία μέρα κάνουν και τις εξετάσεις και είναι dedicated για hematuria clinic. Νοσηλεύτες δεν κάνουν φλέξη εκεί. Εφόσον έχουν εκπαιδευτεί, ναι. Κάνουν και κυστεοσκοπήσεις. Ναι. Εφόσον έχουν εκπαιδευτεί, ναι. Άρα θεωρητικά αν θέλεις... Okay, εγώ απλώς έχω σκεφτεί ότι okay, μπορεί να χάσω ένα μικρό θύλωμα, αλλά άμα κάνεις μια αξονική, του δώσεις να κάνει μια αξονική και όταν η αξονική είναι καθαρή, άμα του πεις σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο, κάνει και ένα υπηρηχογράφημα κύστης, έτσι σαν follow-up, πιστεύω ότι καλύπτεις σε μεγάλο ποσοστό. Αυτό είναι μία προσέγγιση. Απλώς μην περάσουμε το μήνυμα ότι μπορούμε να παρακολουθούμε όγκους κύστης με υπέρηχο, επειδή κάποιοι παλιοί ιδιαίτερα συνάδελφοι το κάνανε. Δηλαδή, αντί να κάνουν κάθε τρεις μήνες την κυστεοσκόπηση, κάνανε έναν υπέρηχο. Το μήνυμα είναι ό,τι γράφουν και ό,τι λένε τα guidelines. Και είναι αναλόγως και με την ηλικία άρρωστο μιλάμε. Στον 85χρονο, νομίζω ότι η αξονική, ας πούμε, από μόνη της, θεωρητικά θα μπορούσε να τον αφήσεις. Αλλά άμα όλος είναι 60 χρονών, δεν θα τον ελέγξεις. Θα δείξει ο Μαρίνος και ένα άλλο άρθρο για την εύκαμπτη. Παρακαλώ. Τα όρια για τη μικροσκοπική αιματουρία που έχετε στην έρευνα αυτές τις έρευνες που έχετε δει είναι για όλους το ίδιο? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Τα όρια για να χαρακτηριστεί η μικροσκοπική αιματουρία στη γενική ούρα είναι για όλους το ίδιο? Η AUA χαρακτηρίζει πάνω από 3 κύτταρα κατά οπτικό με μικροσκοπική αιματουρία. Δηλαδή δεν υπάρχουν σαφείς. Έστω και τα 3 τα θεωρεί μικροσκοπική η AUA. Γιατί, ναι, αυτό ισχύει. Απλά βλέπω αρκετές παραπομπές τον τελευταίο καιρό για μικροσκοπική αιματουρία από μικροβιολογικά εργαστήρια με 2-3. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση και δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν έχουν δει κάτι διαφορετικό που εμείς δεν έχουμε. Όχι, 2-3 δεν υπάρχει πουθενά. Το χαμηλότερο είναι της AUA τα 3. Εντάξει, κάποιοι μικροβιολογικοί. Και για να κλείσουμε αυτό το άρθρο. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Τον 85χρονο δηλαδή τον αποκλείεται να έχει ένα inside του, ένα καπνιστή και δεν τον δείτε. Όχι, δεν είπαμε ότι το αποκλείουμε, αλίμονο. Τότε είπατε πριν ότι τον 85χρονο δεν τον δούμε, θα κάνει μια αξονική. Όχι. Θα του κάνουμε και στο σκόπιση του 85χρονου. Το πιθανότερο θα το κάνουμε. Σε απάντηση. Όχι, το πιθανότερο. Θα του κάνουμε, θα του κάνουμε. Εγώ θα του έκανα. Έτσι. Εγώ θα του έκανα. Το πιθανότερο. Αλλά αυτό είναι ή το κάνεις δεν το κάνεις. Με μια αρνητική αξονική πυελογραφία στα 85 θεωρητικά είναι λίγο πιο δύσκολο. Τι αποκλείεις, το inside του, το αποκλείεις? Όχι, και κυταρολογικές όμως μαζί με την αξονική ουρογραφία σχεδόν το αποκλείουν. Τρίφωνα. Όχι. Αλλά το έχω πάντα στο νου μου. Ναι, τρίφωνα. Δεν θα κάνω μια τρίφωνα, μπερδεύτηκες. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις όταν λέει αυτός που έχει χειρουργηθεί ήδη με κανένα θύλωμα. Και είναι high grade μέσα στο θύλωμα. Ξέρετε, πήγα για ραντεβού
σήμερα και μου ήρθε το Δεκέμβριο. Ναι. Και το σύστημα έχει μπλοκάρει. Και δεν μπορούμε να έχουμε καθημερινά ανθρώπους να κάνουν κυσοσκόπηση. Μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις, κατάλαβες. Ναι, γι' αυτό λέω. Παρακαλώ. Σε νοσοκομεία υπάρχει, είναι έντονο. Επειδή μίλησαμε χθες και για την κυταρολογική ούρων, στην αρχική διερεύνηση, κυσθεοσκόπηση αξονική, κυταρολογική ούρων έχει θέση. Κυταρολογική ούρων είναι μόνο για την παρακολούθηση ασθενών με προηγούμενα θυλώματα. Είπαμε και πριν ότι τα EAU τουλάχιστον guidelines αναφέρουν ότι όλοι οι άρρωστοι πρέπει να ελέγχονται με κυσθεοσκόπηση, κυταρολογικές ούρων 3 ζεύγη και αξονική ουρογραφία. Ωραία. Να κλείσουμε λίγο αυτό. Παρακαλώ. Το άρθρο αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα προτείνουν τα guidelines από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε στην ακραία ηλικιακή ομάδα προς τα κάτω, στον παιδιατρικό πληθυσμό, το άρθρο συστήνει να κάνουμε σε όλα τα παιδιά με μακροσκοπική αιματουρία, μακροσκοπική έτσι, τη διερεύνηση που προτείνεται. Δεν είναι, τα κέντρα αυτά είναι από ηλικιακές ομάδες περισσότερο. Δεν νομίζω ότι έχει, δεν είναι αναφορά για παιδο-ουρολογικά περιστατικά. Ναι, αρρούς ενήλικες, 20 ετών. Ναι, για μακροσκοπική. Πρώτο επεισόδιο μη εμένουσας μακροσκοπικής αιματουρίας, μόνο συμπτωματικής, χωρίς άλλα συμπτώματα. Θεωρεί σαν άρθρο ότι αυτά τα περιστατικά θα χάνονται. Όσο και λίγα δεν πρέπει να χαθούν. Υπάρχουν και δεν μπορούν να θεσπιστούν για τη μακροσκοπική αιματουρία ηλικιακά όρια. Αυτό λέει η μελέτη. Που περισσότερο δηλαδή πάει με την EUA που λέει τα 35, αλλά ακόμα και κάτω από 35 σου λέει αν έχει μακροσκοπική αιματουρία, πρέπει να τους διερευνήσεις. Ωραία, κλείνουμε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση από εκπρόσωπο του κυρίου Τσιχλάκη. Πόσοι στέλνουν τα ζεύγη της χυταρολογικής όλες τις αιματουρίες? Μάλιστα. Οκ. Οπότε κλείσαμε αυτό το άρθρο και προσοχή σε αιματουρία σε ασθενείς που παίρνουν αντιπυκτικά. Το επόμενο άρθρο έχει να κάνει με το ρόλο του χειρουργείου στο μεταστατικό καρκίνο της κύστης και είναι ένα συστηματικό review στο European Urology. 28 μελέτες συμπεριλήφθησαν. Αυτές οι μελέτες αφορούν ασθενείς οι οποίοι είχαν κλινικά θετικούς λεμφαδένες με τη μεγαλύτερη του Ζάργκαρ με 300 αρρώστους. Έλαβαν προενχειρητική χημειοθεραπεία και υπευλήθησαν σε ριζική κυστεκτομή με πιελικό λεμφαδενικό καθαρισμό. Νεοάτζουβαν χημειοθεραπεία μαζί με κυστεκτομή πενταετής επιβίωση σε ασθενείς με κλινικά θετικούς λεμφαδένες 31%, κυστεκτομή και άτζουβαντ 26% πέφτει, κυστεκτομή μόνο της 19%. Στη χημειοθεραπεία πλήρη απάντηση στο 33% των αρρώστων, μερική έως 44%. Σε ασθενείς που εγκαταλείφθηκε το χειρουργείο λόγω εκτεταμένης λεμφαδενικής νόσου, 2 μελέτες, φτωχά αποτελέσματα. Όφελος σε ασθενείς που έκαναν salvage κυστεκτομή μετά από ανταπόκριση σε χημειοθεραπεία και ίσως όφελος με τον περιτονεϊκό λεμφαδενικό καθαρισμό. Ο ΧΕΡ απέδειξε ότι σε 25% των ασθενών που υποβλήθησαν σε κυστεκτομή και πιελικό λεμφαδενικό ήταν ελεύθερη νόσου δεκαετία. Εκτομή πνευμονικών μεταστάσεων, 12 μελέτες. Οι περισσότερες μελέτες καμία βελτίωση στην συνολική επιβίωση. Ο ΑΜΠΕ σε 48 ασθενείς, μια ετερογενής πολύ ομάδα βέβαια, η μέση συνολική επιβίωση ανέβηκε σε 42 μήνες σε αυτούς που έκαναν μεταστατικτομή. Ενώ ο Νακαγκάβα σε 114 ασθενείς μετά από κυστεκτομή που έκαναν χημειοθεραπεία για υποτροπή και μεταστατικτομή είχαν αύξηση της συνολικής επιβίωσης. Καλύτερη ανταπόκριση φαίνεται ότι έχουν αυτοί που έχουν απουσία μεταστάσεων στη συμπαγή όργανα, μικρό φορτίο νόσου και έχουν λάβει περιεγχειρητική χημειοθεραπεία, ενώ ο ρόλος του χειρουργείου παραμένει παρηγορητικός. Κυταρομοιωτική κυστεκτομή. Μία μεγάλη έρευνα του 2016 από το CISEN έδειξε ότι είχαν σημαντική βελτίωση επιβίωσης ασθενείς που οι οποίοι υποβλήθησαν σε high intensity τοπική θεραπεία. Είτε αυτό ήταν χειρουργείο ή ακτινοβολία πάνω από 50 γκρέι. Αυξήθηκε σε 15 μήνες περίπου η μέση επιβίωσή τους από 10. Και φαίνεται ότι εμφάνισαν καλύτερη συνολική επιβίωση μετά από συστηματική χημειοθεραπεία. Βελτιώθηκε η συνολική επιβίωση μετά από ανταπόκριση χημειοθεραπεία σε ασθενείς με low volume μεταστατικό φορτίο, ενώ βέβαια υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα, και η κυστεκτομή φαίνεται ότι είναι τεχνητά εφικτή σε αυτούς τους αρρώστους με αποδεκτή νοσηρότητα. Επειδή ανέφερες πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, το πρακτικό κομμάτι,
Πρώτα πες μας για την νεοεπικουρική, επειδή έχει δείξει μεγάλο όφελος επιβίωσης, 8% στη πενταετία, 5% στη δεκαετία. Πώς θα γίνει ο έλεγχος ανταπόκρισης στην χημειοθεραπεία, πρακτικά για τους συναδέλφους? Ουσιαστικά οι απεικονίσεις πρώτα απ' όλα που έχουμε το τελευταίο διάστημα είναι όλο και καλύτερες στην ανάδειξη των λεμφαδένων. Ένας άρρωστος ουσιαστικά που είχε λεμφαδένες, μεταστατική δηλαδή νόσο, πιο παλιά θεωρητικά θα πήγαινε κατευθείαν για χημειοθεραπεία. Τώρα με τη νέο επικουρική αν λάβει, που οι περισσότερες μελέτες δίνουν κυρίως βασισμένη στην πλατίνα, χημειοθεραπεία ή γέμψη τα βίνη, αν ανταποκριθεί σε ένα ποσοστό μερικής ανταπόκρισης 44%, μα βάσει αυτές τις μελέτες έχεις δικαίωμα να τον χειρουργήσεις. Και λες για low volume. Στον καρκίνο του προστάτη με τη Stampede έχει καθιερωθεί high volume και low volume disease. Στον καρκίνο της κύσης, το low volume, πώς το λένε οι μελέτες? Από τους περισσότερους εγγραφείς, κακοί προγνωστικοί παράγοντες είναι οι πολλαπλές θεωρητικά, οι πολλαπλές μεταστάσεις. Πάνω από 3-5. Πάνω από 3-4. Από 3 με 4. οι μεταστάσεις στα οστά, δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες. Συμπαγή όργανα που και στο ύπαρ. Αυτά θεωρούνται οι πιο δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες. Άρα high volume disease. Μάλιστα. Και αυτό που λες ότι η κυστεκτομή είναι τεχνικά εφικτή. Εμείς πολλές φορές λέμε ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις κυστεκτομή. Τα κέντρα όμως είναι αναφοράς. Είναι high volume όλα αυτά. Είναι εντάξει. Τι δεν μιλάμε. Σαν όριο θετικών λεμφαδένων έχει διαφορά αν είναι στην πύρο, αν είναι όπως περιτώνα εκεί υψηλά. Έχουν περιγραφεί σε μελέτες θετικούς δηλαδή, γιατί και πάνω από το διάφραγμα λεμφαδένες. Εξαρτώμεθα από τους ακτινολόγους και πόσο καλός είναι αυτός. Και υπάρχει μια έτσι, ποικιλομορφία στο τι θεωρεί ο ένας θετικός και ο άλλος ακτινολόγος. Εντάξει, τα όρια έχουν θεσπιστεί στην πίελο τα 8 χιλιοστά και από εκεί και πέρα το 1 εκατοστό. Αναφέρει καθόλου ρομποτική κυστεκτομή ή δεν αναφέρει τον τρόπο του χειρουργείου? Δεν το αναφέρει, όχι. Okay. Τον τρόπο. Να ρωτήσω λίγο. Όταν λέτε μεταστατική λεμφαδένες, μιλάμε για πιελικούς λεμφαδένες ή μιλάμε για έξω, όχι επιχώρηση? Στις περισσότερες μελέτες δεν φάνηκε ότι είτε ήταν ένας λεμφαδένας, είτε ήταν νη-3 η νόσος, δεν υπήρχε διαφορά. Νη-3 όμως δεν είναι στο πιστοπερτόνιο, νη-3 είναι στους κοινούς λαγόνιους. Υπάρχουν και μελέτες οι οποίες λένε για μη-1, για παράδειγμα απομακρυσμένες, ναι, από. Αν ήταν ότι έχουν αφαιρεθεί σε δεύτερο χρόνο. Κάνανε χημειοθεραπεία και αφέγινε μεταστατικτομή. Αυτή είναι η μεταστατική. Ωραία, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, παρατήρηση. Ουσιαστικά, αν κατάλαβα καλά, με λεμφαδένες ως μεταστάσεις μπορούμε να χειρουργήσουμε, αλλά πνευμονικές, υπατικές, ποστά κτλ. Δεν έχει τόσο νόημα. Αν ανταποκριθεί στη χημειοθεραπεία, νομίζω ότι οι άρρωστοι θα πρέπει να χειρουργούνται. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έχουμε και πολλά άρθρα. Πάλι ένα review από το European που έχει να κάνει με το υπολειμματικό ουροθύλιο και την τύχη του μετά από την κυστεκτομή. Η συχνότητα εμφάνισης δευτεροπαθής ουροθυλιακού όγκου μετά από κυστεκτομή. Η διάγνωση, η θεραπεία και τα αποτελέσματα από αυτούς τους όγκους. Πάλι στο PubMed, 57 μελέτες συμπερίληφθησαν στο άρθρο. 40 μελέτες 1.300 αρρώστων που είχαν δευτεροπαθή υποτροπή μετά από κυστεκτομή στο ανώτερο ουροποιητικό ή στο ανώτερο ουροποιητικό και στην ουρήθρα. Και 17 μελέτες με δευτεροπαθή υποτροπή στην ουρήθρα με 289 αρρώστους. 4 με 10% των αρρώστων που κάνανε κυστεκτομή εμφάνισαν δευτεροπαθή όγκο του ουροποιητικού στους 24 με 36 μήνες μέσο όρο. Από αυτούς το 84% δεν είχαν στοιχεία μεταστατικής νόσου. Παράγοντες κινδύνου με βάση το άρθρο ήταν για το UTUC, το CIS, το ιστορικό προηγηθέν καρκίνου της κύστης και ο όγκος στο κάτω τριτημόριο του ουρητήρα. Ενώ για την ουρήθρα, ο όγκος στον προστάτη, στον κυστικό αυχένα για τις γυναίκες, η μη ορθότοπη εκτροπή ούρων και το θετικό όριο. Γιατί η μη ορθότοπη εκτροπή ούρων? Από τους συγγραφείς σχολιάζεται ότι είτε είναι bias σε αυτούς τελικά τους αρρώστους που επέλεξαν να τους κάνουν ορθότοποι, ότι είχαν σε εισαγωγικά καλύτερους όγκους, ή θεωρούν ότι γίνεται ένας ανοσοτροποποιητικός μηχανισμός του ουροθυλίου όταν έρχεται σε επαφή με τον εντερικό βλενογόνο και στην έκκληση κάποιων λεμφοκυττάρων.
Όσον αφορά τη θεραπεία, 84% των αρρώστων υπευλήθηκαν σε χειρουργείο. 10% σε συστηματική χημειοθεραπεία μαζί ή όχι με ακτινοβολία και το 5% κάναν τοπική χημειοθεραπεία με ανοσοθεραπεία. Σε μέση διάρκεια παρακολούθηση 91 μήνες, το 65% των αρρώστων απεβίωσε από την νόσο. Το 20% απεβίωσε από άλλες αιτίες. Φαίνεται από τους συγγραφείς ότι η διάγνωση και η θεραπεία σε πρώιμο ασυμπτωματικό στάδιο μπορεί να μειώσει τη θνητότητα έως και 30%. Οι δευτεροπαθείς ουροθυλιακοί όγκοι είναι σπάνιοι, έχουν δυσμενή πρόγνωση παρά την απουσία μεταστάσεων και η έγκαιρη παρακολούθηση και διάγνωση σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου μπορεί να οδηγεί σε ταχύτερη διάγνωση και θεραπεία. Πάντως 4-10% εγώ δεν το θεωρώ σπάνιο. Δηλαδή, κάνεις μια κυστεκτομή και θεωρείς ότι έχεις εγκρίσωση νόσου και πολλοί δεν παρακολουθούν και την ουρήθρα, ας πούμε. Κάνεις μια μπρικέ, την ουρήθρα γράφει πώς κάνεις την παρακολούθηση, τι ναι. συστήνουν. Ποια ήταν η αντιμετώπιση, δηλαδή τι κάνανε για αυτούς. Ουρήθρεκτομές, δεν κάνανε και τέτοια πράγματα μετά. Στο 85% χειρουργήθηκαν, είτε με νεφροουρητηρεκτομή, είτε με ουρήθρεκτομή. Στις γυναίκες τις βγάζεις έτσι κι αλλιώς την ουρήθρα, ναι. αν δεν κάνεις ορθότοπη. Στον άντρα δεν θεωρείται επιβεβλημένο. Αν σου λέει όμως ότι έχεις, για παράδειγμα τώρα, CIS, κάτι που το γνωρίζουμε βέβαια ήδη, ή όγκος στον προστάτη, ή αυτά βγάλει την καλύτερα από εξ αρχής πρακτικά. Ή αλλιώς παρακολούθησέ την. Παρακολούθηση. Το ακροατήριο πώς παρακολουθείτε την ουρήθρα που έχει παραμείνει. Κάνετε κυστεοσκόπηση, ουρηθροσκόπηση μάλλον στο υπόλοιπόμενο. Παίρνετε κυταρολογική από εκεί. Κάνετε μπράσιν. Δεν νομίζω τα κάνουμε όλα αυτά. Και βλέπετε ότι αυτό το 4-10% που θα έχει νόσο, η πρόγνωση είναι δυσμενής. Άρα είναι ένα μήνυμα πρακτικό. Ειδικά άμα μας ξεφύγει. Ναι, μα θα μας ξεφύγει αφού δεν το παρακολουθούμε σωστά. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική σε αυτό το κομμάτι, πιστεύω. Παρακαλώ. Να πω και κάτι από προσωπική εμπειρία. Στην κλινική που εργαζόμουν με τέτοιο περιστατικό, μετά από αυτό το κυστεκτομή, με όγκο στο ανώτερο ουρθυλιακής αρχής, επειδή οι ασθενείς αυτοί πολλές φορές έχουν μια ίδια προσμέτρια ανεργική ανεπάρκεια, στο follow-up, πολλοί συνάδελφοι δεν δίνουν νοφλέβιο σχεδιαστικό στο follow-up της αξιολογής. Οπότε δεν έχουν και καθυστερημένη φάση, οπότε έναν όγκο αποκεντρωτικής μοίρας χωρίς αξιολογή, με αποτέλεσμα ο ασθενής αυτός να έρθει τελικά με αιματουρία, να διαγνωστεί πολύ καθυστερημένα και φυσικά να το βιώσει. Κυταρολογικές ζώνες θέλουν. Πρέπει και μπράσινγκ μπορούμε να κάνουμε. Πες ότι έχεις και βρήκε όχι και τον όχι. Θεωρητικά θα μπορούμε να στέλνουμε. Πρέπει. Δεν είναι, δεν το κάνουμε. Τουλάχιστον στην κλινική μας δεν το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσουν άτυπα κύτταρα. Εδώ και τα ρολογικές πάνε τις γράψουμε στον ΕΟΠΗ. Έχουμε πρακτικά θέματα να τις γράψουμε. Τις γράφουμε ως πληβλητικό υγρό. Όσον αφορά για το ερώτημα του συναδέλφου, μερικές φορές... Κύριος Κατσένης που είπε το προσωπικό... Ναι, μερικές φορές μπορεί να είναι χρήσιμο το διουρητικό νεφρόγραμμα. Γιατί μπορεί να κάνεις pick-up νωρίτερα λιγάκι πιθανή απόφραξη. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει και γραφή. Αν είναι στον ουρητή, ναι. Ή αλλιώς μπορείς να κάνεις μαγνητική ουρογραφία πολύ πιο δύσκολα, βέβαια, γιατί στεγογραφείται και γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι το άρθρο που αναφέραμε για την EFCAMD, θα μας πει λίγο ο κ. Μπερδεμπέ. Φάσης 3 μελέτη που συγκρίνει... Η πρώτη φάση 3, δεν έχει γίνει άλλη. Ναι, η πρώτη πρακτικά στη βιβλιογραφία που συγκρίνει την αποτελεσματικότητα της Blue Light EFCAM της κυστεοσκόπησης με HAL στην παρακολούθηση του καρκίνου της κύστης. Λοιπόν, πρωταρχικός στόχος ήταν να προσδιοριστεί το ποσοστό των ασθενών που διαγνώστηκαν μόνο με blue light και ιστολογικά επιβεβαιωμένη υποτροπή και δευτερεύοντες στόχοι το false positive rate και η ανέχνευση CIS. 304 άρρωστοι κάνανε surveillance κυστοσκόπηση με γνωστό ιστορικό bladder cancer, non-mask invasive. Από αυτούς οι 100 είχαν έβριμα και οδηγήθηκαν στο χειρουργείο, οι 63 είχαν επιβεβαιωμένη κακοήθεια και οι 26 in situ. 20% των όγκων διαγνώστηκαν μόνο με blue light. Το 34% του CIS διαγνώστηκε μόνο με blue light, 46% το blue light ανέδειξε επιπλέον όγκους σε αρρώστους και 9% ήταν το false positive και για τα δύο.
Η Blue Light φαίνεται ότι βελτιώνει σημαντικά την ανέβρεση των υποτροπών σε καρκίνο τη κύστη, ενώ στο χειρουργείο βελτιώνει την ανείχνευση του CIS και περιοχών που διαφεύγουν τη κλασική κυστεροσκόπηση. Άρα αυτό είναι ως απάντηση στο σχόλιο που είπε ο συνάδελφος για ένα 85χρονο, ο οποίος δεν θα δεχτεί να υποβληθεί σε άκαμπτη κυστεροσκόπηση, μπορεί να γίνει εύκαμπτη. Τώρα, ιδανικά θα μπορούσε να γίνει blue light. Δεν περπάτησε το blue light, είδαμε τόσο πολύ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω ο καθηγητής αν έχει κάποιο σχόλιο. Τώρα, πόσο θα περπατήσει στο γραφείο, δεν νομίζω. Εντάξει, πάντως η διαδικασία είναι πολύ εύκολη, δεν είναι. Είναι ακριβή όμως. Είναι, κάτι. Και πρακτικά πόσο εύκολο είναι στο γραφείο σου, στο χρόνο αναμονής, να ρίξεις το φάρμακο και να τα κάνεις αυτά. Σημασία έχει όμως αν πραγματικά λέτε ότι είναι ακριβή. Φαίνεται όμως ότι αν διαγνώσεις πιο περισσότερους όγκους ή πιο νωρίς, πραγματικά θα αφήσεις τον άρρωστο ελεύθερο νόσο για μεγαλύτερο διάστημα. Δηλαδή, άμα σου έρχεται μετά από 3 μήνες με πάλι υποτροπή που δεν έχεις βρει στην κυστεροσκόπηση και ξαναχρειάζεται tour, πάλι είναι επιβάρυνση για το σύστημα υγείας. Το θέμα είναι εντάξει, όχι τόσο πολύ τα low grade, τα μικρούλια που μπορεί να. Το inside. Το inside είναι βασικά. Που είναι και δύσκολο να το. Άρα, ίσως το μήνυμα είναι σε επιλεγμένα περιστατικά με insight του, σε βοηθάει το blue light. Παρακαλώ. Ή να το πούμε λίγο πιο πρακτικά, γιατί όλοι κάνουμε στο ιατρείο μας που δεν θα γίνει. Κάποια μέρα, ίσως ο κ. Μπερδεμπές θα έχει ένα άλλο σύστημα που θα λέγεται κάπως αλλιώς στο ιατρείο ενσωματωμένο και θα πατάει επάνω στο εύκαμπτο και θα αλλάζει τον φωτισμό και θα του δείχνει. Σίγουρα η τεχνολογία προχωράει. Αλλά μέχρι τότε κάποια περιστατικά που για εσάς είναι high risk, πάρτε τα στην κλινική που οι κλινικές μπορείτε να βρείτε κλινική που να έχει σύστημα. Σωστό. Όχι το blue light, αλλά κάποιο αντίστοιχο. Λοιπόν, να το περάσουμε λίγο πιο γρήγορα γιατί έχουμε μείνει πίσω λίγο σε αυτό το άρθρο. Έχει να κάνει σχέση με το πώς οι Ευρωπαίοι ουρολόγοι ακολουθούν τα guidelines στην καθημερινή τους πρακτική. 87% δήλωσαν ότι ακολουθούν τα guidelines. 65-80% θεωρούν ότι βοηθούν να στανταριστούν οι διαδικασίες και οι επεμβάσεις. Και το 60-80% τους τα θεωρεί χρήσιμα στην κατηγοριοποίηση του κινδύνου. Η διάγνωση γίνεται συνήθως με κυστεροσκόπηση έως 97%, με υπέρηχο έως 95%, ενώ ένα εντυπωσιακό ποσοστό έως 24% χρησιμοποιούν μοριακούς δείκτες χωρίς να υπάρχουν πουθενά στα guidelines. Αυτό για τους μοριακούς δείκτες, είδες χώρες, έγραφε για χώρες. Σε όλες τις χώρες, σε όλες τις χώρες. Γιατί στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούνται τόσο πολύ. 60-80% ακολουθούν τα EU guidelines στην κατηγοριοποίηση του κινδύνου και ανατρέχουν στους πίνακες της EORTC έως 47%. Παρ' όλα αυτά, στην επιλογή των σωστών απαντήσεων, για low risk κατηγοριοποίηση, μόνο το 59% απάντησε σωστά. Όσο αφορά τη θεραπεία, white light, φωτοδυναμικό, κυστεροσκόπηση και retour κάνουν κυρίως σε high risk αρρώστους. Σε όλες τις ομάδες single installation με χημειοθεραπεία, BCG σε high risk αρρώστους. Ένα 48% απάντησε ότι θα έκανε retour σε low risk αρρώστους, που σχολιάζεται από τους μελετητές ότι μάλλον δεν ήταν καλό το αρχικό tour, ήταν ανεπαρκές. Ενώ 18% χημειοθεραπεία για ένα χρόνο σε high risk, που δεν έχει καμία ένδειξη. Και φτάνει αυτό το ποσοστό μέχρι 30%. Οι ασθενείς με low risk υπερπαρακολουθούνται συνήθως, ενώ με high risk υποπαρακολουθούνται. 87% δηλώνουν λοιπόν συμμόρφωση στα guidelines, 82% χρησιμοποιούν τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και υπογραμμίζουν τη σημασία τους, όμως φαίνεται ότι δεν εμένουν πιστοί στην καθημερινή πράξη. Και αυτό ίσως έχει να κάνει σχέση με τα guidelines του κάθε εθνικού επίπεδου. Αυτό έχει να κάνει και με τις γλώσσες που ας πούμε οι Γάλλοι έχουν μετάφραση, των guidelines είναι πιο τυπική. Αυτό το άρθρο είναι από το Young Academy Urologist. Βέβαια αναφέρεται στο, Focus, στο 2013. Είναι τα guidelines του 2013 και είναι τηλεφωνική η έρευνα. Αν δημοσιεύτηκε το 2017. Και senior author είναι ο Βαγγέλης Οξυλινάς που είναι στη Γαλλία. Λοιπόν, πιστεύω κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο. Πάμε λίγο στο νεφρό. Μελέτη πάλι από την Αμερική. Έχει να κάνει, πάμε λίγο για την κινητική των μικρών νεφρικών μαζών. Μεγάλη έρευνα
το DISRM από το 2009, πολυκεντρική, όπου καταγράφει τους ασθενείς με μικρές νεφρικές μάζες έως 4 εκατοστά, που επιλέγουν είτε την παρέμβαση είτε active surveillance. Σκοπός της μελέτης είναι να χαρακτηριστεί ο ρυθμός ανάπτυξης αυτών των όγκων σε τουλάχιστον 3 διαδοχικές μετρήσεις και η συσχέτισή τους με κλινικά αποτελέσματα. Θα διακόψω. Μικρές νεφρικές μάζες. Εγώ ήξερα ότι είναι 2 με 3 εκατοστά. Για τον ορισμό λέει κάτι. Για τώρα και 4 εκατοστά δεν το θεωρώ, εγώ μικρή νεφρική μάζα. Οι περισσότεροι τις θεωρούν κάτω από 3, οι συγγραφείς το θεωρούν κάτω από 4. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό έγινε το 2009, ξεκίνησε να καταγράφεται αυτή η μελέτη. Γιατί νομίζω τώρα υπάρχει υποκατηγοριοποίηση πολύ μικρές νεφρικές μάζες και μικρές νεφρικές μάζες. Γιατί εντάξει, μιλάμε για τα φαινά αλφα ουσιαστικά. Ναι, αλλά άλλη συμπεριφορά έχει μία μάζα 2 εκατοστά και άλλη συμπεριφορά μία μάζα 4 εκατοστά. Ωραία. Λοιπόν, 271 ασθενείς σε active surveillance με μέσο χρόνο παρακολούθηση 1,8 έτη. Η μέση τιμή του growth rate ήταν 0,09 συν πλην 1,5. Μειώθηκε το growth rate και η μεταβλητότητα κατά το follow-up. Στους πρώτους 6 μήνες φαινόταν ότι ήταν μεγαλύτερο, 0,5, και έπεσε στο 0,07 στον πρώτο χρόνο. Κανένας ασθενής δεν εμφάνισε μεταστάσεις απεβίωση από την νόσο και δεν υπήρξε σταματιστικά σημαντική διαφορά στον growth rate στους ασθενείς με καρκίνο και σε αυτούς που απεβίωσαν. Εδώ φαίνεται λοιπόν όλοι οι νεφρικοί όγκοι, πώς ήταν το μέγεθός τους με τα χρόνια. Η μπλε γραμμή αφορά τη μέση τιμή τους και το πώς μεταβάλλεται. Και εδώ βλέπουμε το growth rate με τα χρόνια, πώς μεταβάλλεται. Μέχρι τον πρώτο χρόνο υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στο growth rate που έχει να κάνει με βάση τους μελετητές στις διαφορές των μετρήσεων των ακτινολόγων από τη μία αξονική τομογραφία την πρώτη μέχρι την αξονική τομογραφία του εξαμήνου. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη μεταβλητότητα στα αρχικά στάδια της active surveillance. Δεν μπορεί με ασφάλεια να προβλέψει το θάνατο ή δυσμενή έκβαση για τον ασθενή, αλλά ένας αυξημένος growth rate πρέπει να συσχετιστεί με την ανάγκη για περαιτέρω απεικόνηση ή βιοψία. Στη μελέτη αυτή δεν θεωρούνταν απαραίτητο από το 9 που έγινε να έχουν οι άρρωστοι βιοψία για να ενταχθούν στη μελέτη. Οι περισσότεροι άρρωστοι δεν έχουν. Εγώ ήξερα ότι ο υπέρυχος έχει μεταβλητότητα 2 χιλιοστά. Εδώ γιατί να έχει μεταβλητότητα, αφού είναι αξονική. Και στην αξονική ακόμα είναι το θέμα πώς θα μετρήσει, από ποια διάμετρο θα μετρήσει ή όχι τον όγκο. Μάλιστα. Άρα αν κατάλαβα καλά, πρακτικά αυτό τι σημασία έχει όμως. Δηλαδή, στον πρώτο χρόνο μπορεί κάποιος όγκος να επιταχύνει πολύ, ενώ μετά τον πρώτο χρόνο παρακολουθήσεις δεν επιταχύνει. Δεν επιταχύνει ψευδός. Λάθος μέτρηση. Επιταχύνει ψευδός. Γιατί εγώ βλέπω έναν άρρωστο ο οποίος έχει έναν όγκο 3 εκατοστά και του λέω, εντάξει, μην κάνουμε κάτι τώρα. Να σε παρακολουθήσω να δούμε πώς θα πας. Α, κάνουμε μια αξονική στο εξάμηνο και μου κάνει την αξονική ο ακτινολόγος και μου λέει ότι έγινε 3,5. Δεν έχει γίνει 3,5. Είναι λάθος μέτρηση του ακτινολόγου. Γιατί αυτό φαίνεται από τη μελέτη. Στο χρόνο μετά θα είναι πάλι 3,1 και θα παραμείνει έτσι για τα πιθανότερα τα υπόλοιπα χρόνια. Ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχεις serial αξονικές όπου θα δεις τον ίδιο όγκο και άμα δεν έχεις μέτρο σύγκρισης, ίσως ο ακτινολόγος, αν γνωρίζει ότι συμμετέχει σε αυτή τη μελέτη, είναι πιο έτσι... Μα παίζει ρόλο και ποιος μετράει. Είναι ποτέ δυνατόν να μετράω εγώ το ίδιο με εσάς την ίδια μαζί. Εγώ θα μπορώ να τη μετρήσω 4,1 και εσύ θα τη μετρήσετε 4,2. Αλλά δύο αυτό... κουκίδες και μετράς. Δεν είναι τώρα... Εντάξει. Ναι, δεν είναι. Ωραία. Ενδιαφέρον. Συγγνώμη, αυτό ισχύει για τους κυστικούς όγκους. Η μελέτη αυτή συμπεριλαμβάνει μόνο συμπαγείς όγκους, όχι κυστικούς. Το registry της μελέτης ήταν γι' αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Ίσως και αν μετράγαμε τον όγκο θα ήταν καλύτερα, γιατί δεν είναι. Μας λένε μόνο για μια διάσταση, έτσι. Ναι. Άμα είσαι 3D. Δεν μετράνε περισσότερες. Δηλαδή, ένας όγκος ο οποίος είναι 1x1 είναι τελείως διαφορετικός από έναν όγκο που είναι 2x2. Είναι πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Ναι, να υπολογίσεις το εμβαδόν, τον όγκο του. Ακόμα πιο δύσκολο όμως είναι αυτό. Μορφομετρία όγκου είναι κάτι διαφορετικό.
Ωραία, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι ένα πιο ιδρυκαδόρικο άρθρο για, για αυτούς που λένε για τη μερική νεφρεκτομή. Έχει να κάνει σχέση με την αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας και να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα μιας προηγούμενης μελέτης από το Memorial, όπου 49% των αρρώστων μετά από ριζική νεφρεκτομή ανέκαμψε στο προεγχειρητικό GFR. Είναι μια πολυκεντρική αναδρομική μελέτη 1.928 ασθενών και πρωταρχικός στόχος είναι η ανάκαμψη του estimated GFR. 1.350 άρρωστοι είχαν παραπάνω από 60, κάτω από 60 577 και αυτή ήταν μεγαλύτερη ηλικιακά λογικό. 49% ανέκαμψη στην προεγχειρητική τιμή 2 έτη μετά τη ριζική νεφρεκτομή. Ενώ φαίνεται ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν χαμηλότερο GFR προεγχειρητικά είχαν και μεγαλύτερη πιθανότητα να ανακάμψουν στην τιμή τους. Και συσχετίστηκε η αυξημένη πιθανότητα ανάκαμψης με το μεγάλο μέγεθος του όγκου και το γυναικείο φύλλο. Φαίνεται λοιπόν ότι μακροπρόθεσμα ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών θα επανέλθει στον προεγχειρητικό GFR και χαμηλότερο προεγχειρητικό GFR συσχετίζεται με αυξημένες πιθανότητες ανάκαμψης. Πες μας λίγο πού το αποδίδουν οι συγγραφείς στο discussion. Θεωρητικά με το μεγάλο μέγεθος του όγκου καταστρέφεται ίσως και ένα μεγάλο μέρος υγιής νεφρικής μάζας. Οπότε βγάζοντας αυτό το νεφρό πρακτικά δεν χάνεις και καθόλου νεφρική λειτουργία. Αλλά παρόλα αυτά και σε άλλους όγκους δεν έχουν δώσει σαφή απάντηση γιατί συμβαίνει αυτό. Αναφέρουν καθόλου για διαιτολογική υποστήριξη ή νεφρολογική υποστήριξη? Όπου... Είναι αναδρομική μελέτη. Δεν άρα, έχουν... άρα δεν είναι κάτι... Τους χειρουργήσανε, και μετά τους είχανε τα στοιχεία τους και τους ψάξανε. Δεν ξέρουν τι έχει γίνει στο ενδιάμεσο. Γιατί πρακτικά βλέπουμε σε μερικά χειρουργεία που κάνουμε μια ριζική νεφρεκτομή, μια ήπια νεφρική ανεπάρκεια, που όμως οι νεφρολόγοι λένε μετά από 6 με 8 εβδομάδες η ουρία και η κρεατινίνη, το GFR θα επανέλθει μετά το στρες, αλλά άλλο ένα-δύο μήνες, άλλο ένα-δύο χρόνια. Προχωρήσουμε. Ενδιαφέρον γι' αυτό. Το επόμενο είναι πάλι μετανάλυση από την Κίνα και έχει να κάνει με την ουρητηροσκόπηση πριν την νεφροουρητηρεκτομή και αν ουσιαστικά έχει κάποιο ογκολογικό αποτέλεσμα. Πόσοι κάνετε ουρητηροσκόπηση πριν την νεφροουρητηρεκτομή? Ξέρετε ότι υπάρχει επιλογή αξονική απεικόνησης αν είσαι ένα έβριμα και κάποιοι λένε ας κάνουμε και μια ουρητηροσκόπηση. Πόσοι κάνετε ουρητηροσκόπηση? Υπάρχει έβριμα στην... Έχετε ένα έβριμα στην αξονική που σας λέει έλλειμμα πλήρωσης, πιθανή μάζα κτλ. Προχωράτε σε νεφροουρητηρεκτομή ή θα κάνετε πριν ή την ημέρα του χειρουργείου μια εύκαμπτη? Άρα η πλειοψηφία πηγαίνει με την απεικόνηση για νεφροουρητηρεκτομή. Εξαρτάται το βαθμό υποψίας. Άμα είναι ξεκάθαρο ότι είναι όγκος, μπορείς να πας και απευθείας στην νεφροουρητηρεκτομή. Αλλιώς... Σε ρωτάει ο ασθενής, έχω όγκο ναι ή όχι? Όπως ξέρετε, οι ακτινολόγοι, για να είναι καλυμμένοι, λένε κλινικοεργαστηριακή συνεκτίμηση. Πιθανά είναι όγκος. Νομίζω αν έχεις μονήρι νεφρό, πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε μια νεφροουρητηρεκτομή. Εντάξει, αυτό είναι απόλυτη ένδειξη. Μια συντηρητική αντιμετώπιση. Τώρα, σε έναν όγκο ο οποίος είναι πολύ μικρός και ενδεχομένως να πας συντηρητικά, να μην κάνεις νεφροουρητηρεκτομή, μπορείς να κάνεις μια ουρητηροσκόπηση να δεις τι γίνεται. Έχεις ένα μικρό έλλειμμα και αγράφεις νεφρική πίεση. Θεωρητικά. Ναι, αλλά γιατί τότε? Γιατί αυτό πας κατευθείαν, το κάνεις και άμα βρεις κάτι, παίρνεις το λέιζερ και το κες. Ναι, άρα δεν χρειάζεται να προηγηθεί ουρητηροσκόπηση. Το ερώτημα είναι όταν έχει ότι είναι προγραμματισμός για νεφροουρητηρεκτομή. Αν το έχεις προγραμματίσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κάνεις ουρητηροσκόπηση. Έχει τύχει. Αν κάποια στιγμή χτύπα ξύλο. Αυτό είναι το ερώτημα. Έρθει μετά και σου πει δεν βρέθηκε τίποτα ο παθογονατόμος, τι κάνεις με τον νεφρό και τον ουρητήρα στο χέρι? Έχει τύχει να βρούμε πείγμα, έχει τύχει να έχουμε τέτοια πράγματα. Έχει τύχει, αυτό τυχαίνει. Αν είναι πολύ μικρό και μια κυταρολογική νομίζω. Κυταρολογική μπορείς να κάνεις όμως με καθετηριασμό του ουρητήρα σου. Και έκπληση. Ωραία, ας δούμε. Εγώ θεωρώ στην εποχή μας ότι πρέπει οπωσδήποτε να είσαι εξασφαλισμένος να κάνεις μια ουρητηροσκόπηση. Δηλαδή. Έστω την ημέρα του χειρουργείου. Αυτό, γιατί ναι. Άλλο είναι να κοιμήσεις τον άρρωστο, να πας να δεις τον όγκο και να κάνεις την επέμβαση. Και άλλο είναι να του πεις θα σε βάλω μια φορά για την ουρητηροσκόπηση, θα σου βάλω δεύτερη για το χειρουργείο. Αλλά πριν την επέμβαση αυτό νομίζω ότι, για να μην πω και μια ταχεία τσιμπάς κάτι δίνεις για να είσαι σίγουρο.
Έχετε σκεφτεί εφικτό. Αν επηρεάζει το ογκολογικό αποτέλεσμα η ουρετεροσκόπηση, αν κάνει διασπορά. Θα μας το πει το άρθρο, για προφορά. Θα μας το πει το άρθρο. Γι' αυτό κάνω αυτή την προετοιμασία. Λοιπόν, 8 μελέτες συμπεριλήφθησαν. 4.000 ασθενείς. 4.000 ασθενείς. Εδώ λοιπόν είναι η forest plot από την Cancer Specific Survival, τη Recurrence, τη Μετάσταση και την Overall, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ της ουρετηροσκόπησης ή κατά. Αλλά από το άρθρο φάνηκε ότι αυτοί που κάνανε ουρετηροσκόπηση είχαν αυξημένη πιθανότητα υποτροπής στην κίστη, άσχετα αν είχαν ιστορικό ή όχι καρκίνου της κίστης. Πού ήταν αυτό, τι ότσι έσαι. Τώρα δεν θυμάμαι απ' έξω, αλλά εδώ είναι το διάγραμμα. Μικρό το εντάξει. Χάσατε. Ναι, καλύτερα να κατευθυνθούμε εμείς ομοιόμορφοι στις κόπησεις. Καμία λοιπόν αρνητική επίδραση στην Cancer Specific Overall Recurrence μετάστασης, όμως αυξημένος κίνδυνος υποτροπής στην κίστη. Και σχολιάζουν το ρόλο της μετά την ουρετηροσκόπηση πιθανών χημειοθεραπείας ενδοκιστικής. Την τρύπα τι κάνεις, άμα κάνεις πλάτη. Δεν το κάνεις. Για να συμπληρώσω αυτό που είπε ο καθηγητής, διαγνωστικά, ίσως και θεραπευτικά έχει νόημα, διότι έχουμε κάποιους ασθενείς σε μεγάλη ηλικία που μπορείς πλέον με το λέιζερ, δηλαδή παίρνεις το μπάσκετ, βγάζεις το εξωφυτικό τμήμα και μπορείς με το λέιζερ να κάψεις και τη βάση. Εγώ έχω μία σειρά περιστατικών που έχουν στον κατώτερο ρητήρα μερικά χιλιοστά νόσο, είναι 80 και δεν θέλουν να υποβληθούν σε αυτό το χειρουργείο. Εάν έχεις ένα καλό πρωτόκολλο παρακολούθησης με ουρετηροσκοπήσεις, μπορείς να δώσεις αυτή την εναλλακτική στον ασθενή. Άρα, σε αυτή την περίπτωση μπορείς να πας για την ουρετηροσκόπησή σου, να δεις εάν μπορείς να είσαι καλός ογκολογικά στην επέμβαση. Και αν πιστεύεις ότι δεν είναι ασφαλής, πας για το χειρουργείο. Πάντως, επειδή περισσότεροι πλέον αρχίζουν όλοι και οι νεότεροι να κάνουν ουρετηροσκοπήσεις, είναι μέσα στην κάμα, εγώ θεωρώ ότι από οποιοδήποτε ένα έλλειμμα δεν σου λέει αν είναι μισχωτό ή όχι. Άμα δεν μπεις να το δεις, δεν θα βγάλεις άκρη και μπορεί να είναι ακριβώς ένα μισχωτό που δεν θα... κρίμα είναι να βγάλω το νεφρό. Και μερικές φορές τα μισκοτά έχουν και μεγάλη έκταση και πας στη βάση, το βγάζεις το μπάσκετ και το κες. Κύριος Μουρμούρη. Και η αλήθεια είναι ότι τα guidelines τα οποία γράφουν όντως ότι δεν χρειάζεται μετά από μία φύση, μιλάνε για πρωτόκολλα μαγνητικής ουρογραφίας με ανασύστασή που σου δίνει μία εικόνα μόνο που δεν είσαι μέσα στον ουρητήρα. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν είναι τόσο απλό να το βρεις. Οπότε δεν είσαι και σχεδόν ποτέ σίγουρος μεταξονικής στην Ελλάδα. Ωραία, πάμε και στο προτελευταίο άρθρο. Λοιπόν, έχει να κάνει με την επικουρική χημειοθεραπεία μετά από νεφροουρετηρεκτομία. Δεύτερο άρθρο από το Young Academic Urologist. Στο BGEU. Αναδρομική μελέτη, η οποία έχει σκοπό να συγκρίνει την επικουρική χημειοθεραπεία με την παρακολούθηση σε νεφροουρετηρεκτομή και ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν από την χημειοθεραπεία. 1.500 από 1.714, 1.544 ασθενείς συμπεριλήφθησαν, 1.230 σε παρακολούθηση και 312 με επικουρική χημειοθεραπεία που είχαν πίταυ 2-4 νη-0 νόσο ή θετικούς λεμφαδένες και κάνανε νεφροουρετηρεκτομή. Και πρωταρχικός στόχος της μελέτης ήταν η συνολική επιβίωση. Στη μάτς ανάλυση δεν βρέθηκε καμία διαφορά στη συνολική επιβίωση μεταξύ των δύο ομάδων. Όταν έγινε σύγκριση σε double robust comparison, φάνηκε ότι η επικουρική χημειοθεραπεία είχε σημαντικά μειωμένη συνολική επιβίωση στους αρρώστους. Έγινε επιβεβαίωση μετά από σύγκριση των ομάδων, όμως μην ξεχνάμε ότι είναι αναδρομική αυτή η μελέτη. Η επικουρική χημειοθεραπεία δεν βελτίωσε τη συνολική επιβίωση και είναι αβέβαιο το όφελός της στο UTUC. Εντάξει, και χρειάζονται σίγουρα προοπτικές μελέτες. Την adjuvant την κάναν σε αυτούς και με θετικούς λεμφαδένες προφανώς. Οπότε έτσι λέω, σε χειρότερη επιβίωση θα είχαν. Δεν υπάρχει. Συγκρίνανε είτε αυτούς που είχαν θετικούς λεμφαδένες και δεν κάνανε, γιατί κάνανε match τις δύο υποομάδες, είτε αυτούς που είχαν και κάνανε. Σε καμία υποομάδα, είτε στη συνολική σύγκριση, δεν φάνηκε να υπερέχει. Ίσα ίσα που φάνηκε ότι αυτοί που κάνανε
είχαν περισσότερες επιλογές και τους μείωσε και, και τη θνητότητα, ίσως. Πάντως είναι μια ομάδα αυτή ασθενής με upper track που δεν είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και γι' αυτό τέτοιες μελέτες είναι αρκετά χρήσιμες. Δεν μπορεί κανείς να βγάλει μεγαλύτερη μεγάλο αριθμό περιστατικών ακριβώς. Ωραία, επειδή έχουμε και το άλλο session, πάμε στο τελευταίο άρθρο παρακαλώ. Λοιπόν, έχει να κάνει σχέση με την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία στην διάγνωση του διαβγοκυταρικού καρκίνου του νεφρού σε ΤΑΦΕΝΑ νεφρικούς όγκους. Οι μικρές νεφρικές μάζες έχουν αυξηθεί ραγδαία, ο διαβγοκυταρικός είναι ο πιο συχνός και επιθετικός υπότυπος. Και σκοπός του άρθρου είναι να αξιολογηθεί μια κλίμακα στην πολυπαραμετρική για την ανάδειξη του ιστολογικού τύπου του διαβγοκυταρικού καρκινώματος. Πρόκειται για αναδρομική μελέτη ΤΑΦΕΝΑ όγκους που κάνανε νεφρεκτομή ημερική και είχαν μαγνήτη και 7 ακτινολόγοι κλήθηκαν να σχολιάσουν αυτές τις μαγνητικές και να τις αξιολογήσουν για την πιθανότητα διαβγοκυταρικού με μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 5. Με βάση ένα προκαθορισμένο αλγόριθμο, όπου ένα ήταν σίγουρα όχι και το 5 σίγουρα ναι. Έτσι λοιπόν, 110 ασθενείς με 121 νεφρικές μάζες, με μέσο μέγεθος της μάζας 2,4, τα 50% ήταν διαβγοκυταρικά. Όταν οριζόταν το διαβγοκυταρικό με σκορ πάνω μεγαλύτερο ίσοτο από 4, η ευαισθησία και η ειδικότητα ήταν 78 και 80% αντίστοιχα, ενώ πάνω από 3, φυσιολογικό είναι, αυξάνεται η ευαισθησία, πέφτει η ειδικότητα και η συμφωνία μεταξύ των ανατεκρινολόγων ήταν μέτρια έως καλή. Είναι το πρώτο σκορ πιθανότητας για διαβγοκυταρικό στο μαγνήτη. Έχει ουσιαστικά να αναδείξει την ιστολογική του RCC σκοπό και να μειώσει τις αναγκαίες βιοψίες, αλλά πρακτικά ακόμα πρέπει να τυποποιηθεί τα διαγνωστικά του πρωτόκολλα. Πολυπαραμετρική. Ωραία. Μια που... Καινούργιο πολύ άρθρο. Αυτό έχει να κάνει με την ικανότητα των ακτινοδιαγνωστών που εντάξει στον Dallas είναι το κέντρο του Καντεντού εκεί που είναι πολύ καλή. Μια που λέει για τις νεφρικές βιοψίες μπορεί να είναι άσχετο αλλά εδώ στην Ελλάδα έχει κάτι αλλάξει με τις νεφρικές βιοψίες. Δηλαδή από όλους εδώ που είμαστε εδώ έχει στείλει κάποιος για νεφρική βιοψία περιστατικό. Ο κ. Βαργαράκης, ο κ. Μουρμούρης, άρα γίνονται. Απλώς αυτό το αφήνω για μια συζήτηση στο μέλλον, μάλλον. Και μάζες. Λοιπόν, βάζω άνω τελεία, ένα ερέθισμα για το μέλλον. Σε αυτό να σχολιάσουμε ότι στην Αμερική πια, ναι. Αν βγάλεις έναν όγκο, βγάλεις ένα νεφρό και τελικά η ιστολογική σου ογκοκύτωμα. Βγει ογκοκύτωμα, έχεις μάλλον πρόβλημα. Γιατί θα σου πούνε, γιατί δεν έκανες βιοψία προκυρητικά. Θα το συζητήσουμε στο επόμενο σχολείο. Παρακαλέσω τον κύριο Βαργαράκη και τον κύριο Μουρμούρη να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε. Πήγαινε μπροστά.